κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Βαλεντίνο Σιλβέστρο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε αγαπητού. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε αν υπάρχει ανησυχία και στην μονάδα Ιχνηλάτησης μετά και την ραγδαία αύξηση των θετικών κρουσμάτων και πώς διαχειρίζεστε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, όντως είναι γεγονός ότι μετά την αύξηση των τελευταίων ημερών η ομάδα Ιχνηλάτησης έχει επιφορτιστεί με περισσότερη δουλειά. Η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, αλλά τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να γίνεται πιο σωστά η ιχνηλάτιση, ούτως ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι αλυσίδες μετάδοσης και να μπορούν να περιοριστούν τα άτομα και να αποφύγουμε την περαιτέρω διασπορά του ιού στην κοινότητα. Λοιπόν, είναι δύο οι παράγοντες. Από τη μία είναι η ομάδα ιχνηλάτησης εγκαίρως να παρεμβαίνει και να καταγράφονται οι επαφές και από την άλλη το άτομο το οποίο έχει διαγνωστεί ως θετικός στον κορονοϊό να δίνει τις επαφές και όλες τις επαφές, δηλαδή να καταγράφονται όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή για ένα χρονικό διάστημα. Πάμε πρώτα στο πρώτο. Πόσο έτσι είμαστε στο σημείο μηδέν ως ομάδα Ιχνηλάτησης, δηλαδή μετά από πόσες μέρες ή ώρες παίρνει η ομάδα Ιχνηλάτησης τηλέφωνο ένα θετικό άτομο? Κοιτάξτε, η ομάδα Ιχνηλάτησης δουλεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ καθημερινά. Είμαι σίγουρη. Έχουμε δει και ανάλογα ρεπορτάζ που ήρθαμε εκεί στο σημείο σας και βλέπουμε πώς γίνεται η δουλειά. Ναι. Ναι, χθες είχαμε μείνει μέχρι πάρα πολύ αργά για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ιχνηλατήσει όλα τα κρούσματα μέχρι να τελειώσει. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να παίρνουμε τον κόσμο τηλέφωνο μετά τις 11 το βράδυ, αλλά μέχρι τις 11 το βράδυ. Και εντάξει, αυτό μπορεί να προκαλέσει και μια δυσφορία στους πολίτες, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η ιχνηλάτηση πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τα κρούσματα την ίδια μέρα για να μην πάνε στη δουλειά τους την επόμενη μέρα, να μην στείλουν τα παιδιά τους σχολείο κτλ. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όσον αφορά το πόσο έγκαιρα γίνεται η ιχνηλάτηση, εξαρτάται κατά πόσο πόσο έγκαιρα μας στέλνουν τα αποτελέσματα τα εργαστήρια. Οι κινητές μονάδες, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, μας στέλνουν τα αποτελέσματα αργά το απόγευμα και όλο το βράδυ. Ναι. Επειδή τελειώνουν στις 6 ώρα οι δειγματοληψίες, 6 ώρα τελειώνουν, μας στέλνουν μετά τις 8 οι περισσότερες μονάδες. Εντάξει, κάποια κρούσματα μένουν για την επόμενη μέρα το πρωί για να ιχνηλατηθούν. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε μέχρι τις 11 το βράδυ που παίρνουμε τα τηλέφωνα. Ναι. Μιλάμε για ολιγόρες καθυστερήσεις. Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος ξέρει το αποτέλεσμα του από τα σημεία δειγματοληψίας στο rapid test. Αν δηλαδή διαγνωστεί κάποιος θετικός από το σημείο rapid test, τότε θα πρέπει να περιμένει το τηλεφώνημα από την ομάδα ιχνηλάτησης και να είναι περιορισμένος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε γύρω στα κάτι λιγότερο από 60 σημεία ταχείας ανίχνευσης. Είναι πάρα πολλά. Εκεί που είστε εσείς υπάρχει ο ανάλογος αριθμός ατόμων να εργάζονται για να φέρουν εις πέρας αυτή την πολλή δουλειά ή χρειάζεται και άλλο προσωπικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έρχονται πολλά δεδομένα. Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Έχουμε προβεί και στις ανάλογες ενέργειες για να αυξηθεί το προσωπικό που δουλεύει στην ομάδα ιχνηλάτησης. Τώρα αυτές τις μέρες θα βγει και καινούργια προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού και έχουμε φέρει και πίσω κόσμο ο οποίος θέλει να δουλέψει από υπόλοιπες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είχαν βοηθήσει την ιχνηλάτηση και στο παρελθόν. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έχουμε και καθυστερήσεις με την έννοια να μένουν μέρες τα περιστατικά διερεύνητα. Είναι το σημείο τώρα που πρέπει να γίνει η ιχνηλάτηση πολύ
γρήγορα, ναι, να συλλεγούν οι πληροφορίες για να δοθούν στις αρμόδιους φορείς και να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις εν ώψη και της επερχόμενης χαλάρωσης των, των μέτρων που έπονται. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι και αυτό υπάρχει ανησυχία από τις επόμενες χαλαρώσεις που θα έρθουν. Ωστόσο, επειδή ακούσαμε χθες ότι πήγαινε παιδί στο σχολείο ενώ είχε πυρετό, έχουμε ακούσει άλλο μια πληροφορία η οποία λέει ότι από ένα μόνο κρούσμα έχουμε μια αλυσίδα 50 ατόμων. Ευσταθούν όλα αυτά και αν υπάρχει και άλλο, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια δεδομένα που ξέρετε εσείς. Βεβαίως, ευσταθούν, είναι όλα αυτά αποτελέσματα της διαδικασίας της ιχνηλάτησης. Γι' αυτό είναι και σημαντική η διαδικασία της ιχνηλάτησης, να εντοπίζουμε προβλήματα τόσο τοπικά, να δούμε δηλαδή πού είναι, πώς είναι καταναμημένα τα κρούσματα, αλλά και συμπεριφορές και τέτοιου είδους καταστάσεις. Mm-hmm. Όντως έχουμε παρατηρηθεί ότι στα σχολεία υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι πάνε με συμπτώματα στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση από ό,τι μας έχουν πει και στο τηλέφωνο, έχοντας παιδιά τα οποία έχουν συμπτώματα μέσα στην τάξη τους. Είχαμε περιπτώσεις λιγότερες και από κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πήγαιναν στη δουλειά τους με συμπτώματα, αλλά αυτό δεν είναι μόνο στο σχολείο, το παρατηρούμε παγκύπρια και σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει και πρέπει να το επαναλάβουμε, mm-hmm, ότι σε περίπτωση που έχει κάποιος συμπτώματα, είτε είναι παιδί, είτε ενήλικας, είτε υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί το άτομο να είχε έρθει σε επαφή με επιδεδεμένο κρούσμα, να παραμένει σπίτι του, να κάνει το τεστ και να περιορίζεται μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα, για να μην υπάρχει διασπορά μέσα στους εργασιακούς χώρους, μέσα στα σχολεία. Οπωσδήποτε στα σχολεία η διασπορά, αν είναι μεγάλη, τότε επηρεάζονται και οι οικογένειές τους και ακολούθως οι δουλειές τους, άρα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη διασπορά στην κοινότητα και mm-hmm, το έχουμε δει να συμβαίνει. Έχετε αναφέρει ότι από ένα κρούσμα μέσα στο σχολείο αναφεθεί ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού, τότε μπορεί να επηρεαστούν σημαντικός αριθμός ατόμων, μπορεί και 50 έχουμε δει την προηγούμενη εβδομάδα τελικά μαζί με τις δευτερογενείς επαφές, mm-hmm, οι οποίες προέκυψαν κρούσματα. Και αυτός είναι αρκετά, είμαστε ένα μικρό κράτος και αυτός ο αριθμός είναι αρκετά ικανός από μόνος του να προκαλέσει πρόβλημα στην ίδια την κοινωνία. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και κάτι τελευταίο πριν να σας αποδεσμεύσω, κύριε Σιλβέστρο. Σε περίπτωση που η ομάδα ιχνηλάτησης δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με ένα άτομο το οποίο είναι θετικό ή με ένα άτομο το οποίο ενδεχομένως να νοσηλεύεται, ενώ να έχει πάει για νοσηλεία. Πώς γίνεται η ιχνηλάτηση σε αυτές τις περιπτώσεις? Παίρνουμε πληροφορίες, αν νοσηλεύεται, παίρνουμε τις πληροφορίες από το νοσοκομείο σχετικά με το συγγενή πρώτου βαθμού που έχει, ναι, δηλώσει και γίνεται η ιχνηλάτηση μέσω των υπολείπων μελών της οικογένειάς του. Μαθαίνουμε δηλαδή αν είχε συμπτώματα, πότε είχε τα συμπτώματα, mm-hmm, πού δουλεύει, πού δραστηριοποιήθηκε. Οπωσδήποτε όμως η ιχνηλάτηση είναι καλύτερη όταν γίνεται από το ίδιο το κρούσμα. Μάλιστα. Βέβαια, mm-hmm, τηλεφωνώντας και στις επαφές των κρουσμάτων πλέον, συλλέγουμε και περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ίσως το κρούσμα δεν μας έδωσε, είτε γιατί ήθελε να τις αποκρύψει, είτε γιατί τις είχε ξεχάσει. Mm-hmm. Άρα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία, να μην αφήσουμε να χαθεί καμία επαφή, ναι, και να τους δώσουμε οδηγίες. Τώρα, μάλιστα, η εφαρμογή των οδηγιών που δίνουμε είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο επίσης είναι σημαντικό και άπτεται στην ατομική ευθύνη του καθενός και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να ξεμπερδέψουμε από αυτή την κατάσταση θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες.